Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, τουρκολόγος, είναι εδώ μαζί μας. Και νομικός. Πολλά. Καλημέρα και νομικός, καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Καλημέρα κύριε Σταθακόπουλε. Καλημέρα, καλημέρα αγαπητή Τασέβη μου. Καλημέρα στρατηγία, τον βλέπω στην κάμερα τον κύριο Τζούμι. Καλημέρα και στον κύριο Τζούμι. Πριν ξεκινήσουμε, πάμε να ακούσουμε τι είπε χθες ο Πατριάρχης με τον κύριο Δένδια στην Ήμβρο, γιατί εγώ δεν ξέρω και εσύ τι είχε στο μυαλό σου, φαντάζομαι θα λέγανε για ευχές, αλλά ο Πατριάρχης το έστειλε το μήνυμα πώς πρέπει να είναι οι σχέσεις με τον γείτονα και ουσιαστικά ναι. Το γείτονα δεν τον επιλέγει, στους φίλους τους επιλέγει, είπε. Και είχαμε και δουλειά κατά την Τουρκία. Για πάμε να ακούσουμε, να επιστρέψουμε κατευθείαν να πούμε στο πιστό. Βλέπουμε πόσο καταστροφικές συνέπειες έχει η αντιπαράθεση, η αντιπαλότηση. Το βλέπουμε στο πετσί μας, θα έλεγα, κατά την λαϊκή έκφραση με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Γι' αυτό και πάντοτε ευχόμεθα, προσευχόμεθα και υποστηρίζουμε την καλή γειτονία Ελλάδος και Τουρκίας. Άλλωστε οι δύο χώρες είναι σύμμαχοι μέσα στο ΝΑΤΟ, είναι γείτονες και όπως λέγει ο λαός μας, τον φίλο σου μπορείς να τον επιλέξεις, τον γείτονά σου δεν μπορείς, είναι αυτός που είναι. Μάλιστα. Κύριε Σταθακόπουλο, να ξεκινήσουμε από εσάς, μιας και ως και τουρκολόγος κιόλας. Ο Πατριάρχης μετά έτσι και από ανατακτά χρονικά διαστήματα κάνει τις δηλώσεις, αλλά σε μια έτσι συγκυρία και γιορτάζουμε το Πάσχα, Μεγάλη Παρασκευή, εχθές και μας σε μια περίοδο που έχουν καταλαγιάσει και οι τόνοι με τη γείτονα. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν σημαίνει ότι λύθηκε το θέμα. Γιατί επιλέγει τώρα να στείλει αυτό το μήνυμα? Κοιτάξτε, ο Πατριάρχης, λόγω και των ημερών και εφόσον είναι με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος και βεβαίως πρέπει on camera να δώσουν κάποιο μήνυμα, να δώσει συγκεκριμένα, λέει κάτι το οποίο όντως, όπως είπε, το βιώνει στο πετσί του και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το Πατριαρχείο τι έχει περάσει και τι αγώνες έχει κάνει το Πατριαρχείο για να μείνει εκεί, όχι μόνο τα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά από την εποχή της Νέας Τουρκίας, που είναι από τις 29 Οκτωβρίου του 1923 και εδώ. Αυτό που είπε, το γνωρίζουμε όλοι, έτσι, σαν λαϊκή έφραση, σαν παροιμία, και έτσι είναι τα πράγματα και έτσι ισχύουν και στο Πατριαρχείο. Το έχει βιώσει, σας διακόπτω, από μικρό παιδάκι. Εκεί πήγαινε σχολείο. Από μικρό παιδάκι. Σωστά. Από εκεί και πέρα, γνωρίζουμε όλοι ότι η ουσία της παροιμίας που είπε έχει υπόσταση αυτή τη στιγμή, στο σήμερα δηλαδή μιλώντας. Με την Τουρκία, θέλοντας και εμείς, είμαστε γείτονες, μιλάω για την Τουρκία ως κράτος, ξαναλέω, έτσι, από τις 29 Οκτωβρίου του 1923 και εδώ. Είμαστε γείτονες, είναι ένας γείτονας sui generis, όπως λέμε στα νομικά, έτσι, ιδιογενής, ιδιαίτερος, ο οποίος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Και όπως λέω πάρα πολύ συχνά, το να κατανοήσουμε τι λέει ο αντίπαλος ή ο γείτονας, ο αντίδικός μας, αν θέλετε, δεν σημαίνει ότι ενστερνιζόμαστε αυτό το οποίο λέει. Να όμως βάλουμε και μια ανωτελεία, κύριε Σταθακόπουλε, για να ακούσουμε τι είπε και ο Τσαβούσογλου. Γιατί ναι, φαίνεται ότι αλλάζει όλο το κλίμα, και να απαντήσουμε συνολικά και εσείς και ο κύριος Τζούμης. Ναι. Για πάμε να ακούσουμε τον Τσαβούσογλου. Λοιπόν, να καθίσουμε να συζητήσουμε σοβαρά. Αλλά για να συζητήσουμε σοβαρά, πρέπει να υπάρχει και από τις δύο πλευρές αντίληψη του πλαισίου μέσα στο οποίο συζητάμε. Δήλωση του Νίκου Δένδια που είχαμε στην δημόσια τηλεόραση προημερών. Ο κύριος Τσαβούσογλου, που τώρα θα τον παίξουμε, είπε ότι ηρεμήσαμε με την Ελλάδα με το σεισμό. Να είμαστε ήρεμοι για τις εκλογές και βλέπουμε. Για πάμε να τον ακούσουμε τον κύριο Τσαβούσογλου. Δένδια, τώρα sakinleştik. İyi, aramız iyi ama naif olmamak lazım. Yıllardır devam eden sorunlar var. Bu sorunlar, sorunları çözmediğimiz sürece gerginlik artabilir, tırmanabilir. Bu atmosferi iyi değerlendirip seçimle, onlarda da seçim var. Seçimden sonra özellikle bu istişari mekanizmayı canlandırıp, eski adı istişari canlandırıp bunları nasıl çözeceğimizi konuşup somut adımlar atmak lazım. Maalesef. Ποιο είναι αυτό το μήνυμα που παίρνουμε από τους Τούρκους, κύριε Σταθακόπουλε, για να ολοκληρώσετε και τη σκέψη σας και μετά ακούσουμε και τον κύριο Τζούμι. Και επειδή ο Πατριάρχης μας μίλησε έτσι με έναν παροιμιακό λόγο, να πούμε ότι και ο Τσαβούσογλου ουσιαστικά μας θύμισε πιο έτσι, διπλωματικά, πιο έντεχνα, μια δικιά τους παροιμία. Λένε αυτοί λοιπόν οι Τούρκοι, το λέω περιφραστικά, όταν κάνεις φιλία με τον Έλληνα και κάνει τη χειραψία, όταν θα πάρεις το χέρι σου πίσω από τη χειραψία, λένε,
Πρόσεξε τα δάχτυλά σου. Λένε γιατί ο Έλληνας θα σου έχει πάρει ένα από τα δάχτυλα. Ο Έλληνας θα σου έχει πάρει ένα από τα δάχτυλα. Ναι, θεωρούν δηλαδή ότι θα τους ρίξουμε και γι' αυτό λέει με τους Έλληνες δεν είμαστε αφελείς. Αυτό είπε ουσιαστικά, θυμήθηκε τη δικιά τους παροιμία. Κύριε Τζόμε, εσείς πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά? Κοιτάξτε, ο Τσαβούσογλου νομίζω είπε κάτι το λογικό, όχι σε αυτό που ανέφερε ο κύριος Σταδακόπουλος για το χέρι, αλλά σε ό,τι αφορά ότι το κλίμα αυτό που έχει δημιουργηθεί είναι ευκαιριακό. Μετά από κάποιο διάστημα θα αλλάξει αν η Ελλάδα δεν αποδεχθεί τους όρους της Τουρκίας. Και τους όρους αυτούς μας τους έχουν πει και οι ίδιοι. Και ποιοι είναι αυτοί? Ότι θα πρέπει μέσω διαπραγματεύσεων ή μέσω παραπομπής σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό δικαστήριο να λύσουμε τις διαφορές σε πληθυντικό αριθμό. Και ποιες είναι? Αλλά ακόμη και μία διαφορά που αποδέχεται η δική μας πλευρά ως επίσημη διαφορά, που είναι η υφαλοκρηπίδα, αν δεχθούμε ότι θα πάμε στη Χάγη ή στο Αμβούργο, θα πρέπει οπωσδήποτε πριν από την παραπομπή που χρειάζεται συνυποσχετικό, δηλαδή οι δύο χώρες πρέπει να συμφωνήσουν για να πάνε σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό δικαστήριο, να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια. Διαφορετικά, εάν πάμε σε ένα δικαστήριο, αυτό θα εκδικάσει την απόφαση με αυτό το δεδομένο, με τα 6 μίλια. Και νομίζω ότι η Τουρκία δεν έχει δηλώσει μέχρι τώρα ότι υπαναχωρεί στο θέμα αυτό, δηλαδή από το θέμα της απειλής πολέμου, σε περίπτωση που επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο, αυτό που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ακόμη και για αυτή τη διαφορά μόνο να πάμε, όχι για τις διαφορές που λένε οι Τούρκοι, επαναλαμβάνω, ότι τα δικαστήρια, τα διεθνή δικαστήρια, συνήθως δεν εξετάζουν μια διαφορά μόνο με όρους δικαίου, αλλά και με πολιτικά κριτήρια. Συνεπώς, λοιπόν, αν καταλήξουμε σε μια τέτοια διαδικασία, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για το αποτέλεσμα. Αυτό βέβαια είναι χρονοβόρο. Κύριε Τζουμί και ο κύριος Σταδακόπουλε, πάντως και ο κύριος Τσαβούσογλου χρησιμοποίησε έκφραση του Νίκου Δένδια. Πριν τρεις μέρες ο Νίκος Δένδιας είπε ουσιαστικά αυτό, ότι είμαστε καλά τώρα, αλλά δεν είμαστε αφελείς. Και έρχεται και ο Τσαβούσογλου και λέει και αυτό το ίδιο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει παράλληλα πάνε οι δύο υπουργοί εξωτερικών. Και είμαστε και παραμονή εκλογών και στην Τουρκία, 14 Μαΐου κάλπες, 21 Μαΐου εδώ, κύριε Τζουμί. Εντάξει, νομίζω ότι θα είναι αφελής κάποιος αν πιστεύει ότι η Τουρκία άλλαξε ξαφνικά, ότι ο αναθεωρητισμός της, η επιθετικότητά της εξαφανίστηκαν επειδή έγινε ένα σεισμός. Κάτι άλλο υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες διεργασίες προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία για το θέμα αυτό που είπαμε, διότι και ο Τσαβούσογλου έχει πει επίσης στο παρελθόν ότι τρεις τρόποι υπάρχουν για να λύσουμε τις διαφορές μας. Ο ένας είναι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ μας, ο άλλος είναι ένα δικαστήριο και ο άλλος είναι ο πόλεμος, που κανένας δεν τον θέλει. Ούτε οι Τούρκοι θέλουν μια σύγκρουση με την Ελλάδα. Κύριε Σταδακόπουλε. Έτσι είναι ακριβώς όπως λέει ο στρατηγός. Είναι και η ειδικότητά του, γνωρίζει πάρα πολύ καλά και ειδικά νομίζω ότι στα πλαίσια και των ψυχολογικών επιχειρήσεων από τις δύο πλευρές, τα μηνύματα έτσι όπως έρχονται μας προετοιμάζουν και μας θυμίζουν αφενός ότι η Τουρκία ήταν αναθεωρητική. Δεν μας εμπιστεύεται. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικά κακό. Εμείς ομοίως δεν είμαστε αφελείς, ορθώς, και εμείς πάλι δεν νομίζω ότι πρέπει να πιανόμαστε σε εισαγωγικά κορόιδα με την έννοια η καλοπιστία μας να λογίζεται από την Τουρκία ως αδυναμία. Δεν είμαστε αδύναμοι, επουδενή. Και σε κάθε περίπτωση, εντάξει, υπάρχει μια θέληση με αφορμή τους σεισμούς, αλλά από εκεί πρέπει να συζητήσουμε το θέμα, τι θα συζητήσουμε, κατά πόσο είμαστε διατεθειμένοι να επαναχωρήσουμε σε τι, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ. Να σας πω την αλήθεια, με ευχαριστεί που έστω στο δημόσιο λόγο ο πολιτικός μας χρόνος δείχνει ότι είναι υποψιασμένος, ότι αντιλαμβάνεται ότι μετά τις εκλογές θα ξαναυπάρξει ο αναθεωρητισμός. Πέραν του ότι βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έρχεται το καλοκαιρινό μορατόριο κατά πάσα πιθανότητα. Το έχουν πει προφορικά, ενώ να το δούμε και στην πράξη. Και θεωρώ ότι θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο, γιατί έχουν τα 100 χρόνια εορτασμού Τουρκικής Δημοκρατίας, 29 Οκτωβρίου του 2023. Και στη συνέχεια θα πάει μέχρι το τέλος του χρόνου, ο χειμώνας κτλ. Όμως, σε κάθε περίπτωση, εγώ προσωπικά, τελείως υποκειμενική άποψη αυτή η οποία εκφράζω, μη μου ζητείτε να την στοιχειοθετήσω πώς και τι, είναι από αυτά που πιθανολογώ και γνωρίζω εγώ. Θεωρώ ότι θα επανέλθουμε στην ένταση, αν όχι εκτάκτως μέσα στο μορατόριο, όπως λένε, ότι θα τηρήσουν, αλλά σίγουρα στο τέλος του χρόνου και μετά θα ξαναεπανέλθουμε στη γνωστή μας κατάσταση. Μένει να το δούμε αυτό. Θέλω, παιδιά, στο κοντρόλ, αν έχουμε το βίντεο που έδειξε το πρωί η Μαργαρίτα για το τι τέχνες κατεργάζει το Ερντογάν προκειμένου να εκλεγεί.
Το επιτελείο του δηλαδή, ραπ. Μέχρι που έχουν επιστρατεύσει ραπ μουσική και στίχους σχετικούς, το έχουμε να το δείξουμε. Γιατί κύριε Σταθακόπουλε, δεν ξέρω αυτή στην Ελλάδα αυτό αν θα πουλούσε. Στην Τουρκία μάλλον αυτό τραβάει προς τους νέους. Για να τον ακούσουμε. Περιμένετε να τον ακούσουμε. Senin için seferber, huzurun, barışın, değerlerin yüzyılı Gökte parlayan yıldızlar oluşturdu bak hilal Yarın değil hemen şimdi, vakit geç olmadan Türkiye yüzyılında, karşısında yok duran İstikbal, istiklal, istiklalin yüzyılında Hep beraber, hep birlikte Recep Tayyip Erdoğan Her yere kazıdık sevdamızı hey Doğ güneş aç kalbi ışıklarını Yarın değil hemen şimdi vakti Türkiye yüzyılı milleti Και λέω να τον ακούσουμε γιατί είναι ο ύμνος του Ερντογάν. Γιατί μέσα λέει Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σε στίχους έτσι ραπ. Σε στυλ ραπ. Κοιτάξτε, είμαστε διαφορετικοί λαοί, μπορεί να είμαστε γείτονες, είμαστε διαφορετικοί λαοί στον αξιακό κώδικα. Έχουμε διαφορετική αισθητική των πραγμάτων. Πράγματα τα οποία περνάνε στην Τουρκία για μας εδώ πέρα θα ήταν τελείως. Όχι λαϊκίστικα απλώς, θα ήταν τελείως αντιαισθητικά. Εδώ TikTok έχουν κάνει Έλληνες πολιτικοί και γίνεται χαμός γιατί έκαναν TikTok. Σκεφτείτε ακριβώς. Να βλέπουμε τέτοιο τραγούδι. Στην Τουρκία λοιπόν, παρότι είναι, όχι απλώς τη θεωρούμε, συντηρητική χώρα, μουσουλμανική χώρα, στο και ένα κοσμικό Ισλάμ, παρότι οι ψηφοφόροι του Προέδρου Ερντογάν σε πολλά βίντεο που κυκλοφορούν στο YouTube λένε χιλαφητή εστιορούμ, δηλαδή θέλουμε χαλιφάτο να γίνουμε από κοσμική δημοκρατία που είμαστε. Εν τούτης βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί τέτοιου είδους στοιχεία, π.χ. τη ραπ, σύγχρονη μουσική, και σε κάτι αντίστοιχο του στρατεύματος που έχουν κάνει, δηλαδή που διαφημίζεται ο στρατός. Και εδώ πέρα είναι σαν προεκλογικό σποτ, είναι προεκλογικό σποτ, όπου πάλι χρησιμοποιεί τη ραπ μουσική για τους νέους. Ηρίστο εμπαρόδο να πω ότι έχουν 13 εκατομμύρια νέους γεννημένους μετά το 2000, εκ των οποίων τα 3 εκατομμύρια θα ψηφίσουν για πρώτη φορά τώρα που είναι 18άριδες. Απευθύνεται και σε αυτούς. Στα γκάλωπς τα οποία γίνονται και κατά κορούς βλέπουμε το 80% της νεολαίας απορρίπτει και το Αλτελεμασά και το τραπέζι των 6, δηλαδή τους αντιπάλους, την αντιπολίτευση του Ερντογάν, απορρίπτει τον πρώτο Ερντογάν. Όμως, στο δεύτερο γύρο, που ευελπιστεί να πάει ο πρώτος Ερντογάν, το 20% εξ αυτών, που τους απορρίπτουν στην πρώτη φάση, προτιμούν τον πρώτο Ερντογάν, κατά δήλωσή τους τουλάχιστον, γιατί λένε ότι ναι, θέλουμε μία αλλαγή, αλλά πρωτίστως θέλουμε μία σταθερότητα. Η αντιπολίτευση μας δίνει το πνεύμα, την όθηση ενδεχομένως αλλαγής, αλλά δεν μας δίνει τη σταθερότητα γιατί για να ξεριζωθεί το ερντογανικό κράτος θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια, εξάλλου το δηλώνουν και οι ίδιοι της αντιπολίτευσης, και δεν θα έχουμε κάποια εσωτερική σταθερότητα. Αντίθετα, ο Ερντογάν δεν είναι η αλλαγή επουδενή, όμως μας δίνει μια σταθερότητα. Ο ίδιος λοιπόν εκεί και στο τραγούδι εδώ μέσα υπόσχεται ότι η αλλαγή αυτή του νέου πνεύματος, δηλαδή του πάμε μπροστά και πώς θα αλλάξουν αυτά, στηριγμένη σε αυτά που έχει φτιάξει μέχρι τώρα, έρχεται. Άρα λοιπόν σας δίνω σταθερότητα, θα σας φέρω και την αλλαγή εγώ ο ίδιος. Κύριε Τζούμι, θα το βγει, λέτε εσείς με τη ραπ. Στη σωστή στιγμή, λέει. Ναι, θα το βγει, λέτε, με τη ραπ. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Κοιτάξτε, ακόμη και μέσα σε αυτό το βίντεο ραπ του Τούρκου Προέδρου, το εθνικιστικό στοιχείο είναι παρόν. Και είδαμε και την προβολή της σκληρής ισχύως, δηλαδή μαχητικά αεροσκάφη, καταδρομής. Συνεπώς λοιπόν πρέπει να καλάβουμε υπόψη μας ότι ένα κομμάτι της τουρκικής κοινωνίας του αρέσει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό εξάλλου και προβάλλει. Δεν μπορώ να κάνω ασφαλή πρόβλεψη. Νομίζω θα χρησιμοποιήσει και βία και ενωθία ενδεχομένως στις εκλογές. Για την Εθνοσυνέλευση πιθανόν να αντιχάσει. Αλλά σε ό,τι αφορά την Προεδρία και τις εκλογές θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να παραμείνει στην εξουσία. Μάλιστα. Στρατηγέ. Σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Σταθακόπουλος, ότι βλέπει ότι αυτή η ηρεμία που υπάρχει θα έρθει κύμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνέντευξη του εχθές στα παραπολιτικά, αναφέρθηκε στη Χάγη. Δηλαδή το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δεν είναι το λένε κυβερνητικές πηγές. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε για Χάγη και για ένα πράγμα που μπορούμε να συζητήσουμε. Το βάζει δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση στο τραπέζι. Κοιτάξτε, ακόμη και οι εμπόλεμες χώρες συζητάνε μεταξύ τους, όχι εμείς δηλαδή που βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, αλλά για να συζητήσουμε με την Τουρκία και να πάμε σε ένα δικαστήριο, πρέπει να πάμε με συγκεκριμένους όρους, όπως είπα, και συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αλλά βλέπω ότι η άποψη του κυρίου Σταθακόπουλου ότι θα επανέλθουμε στην ένταση έχει μια λογική. Πώς μπορείς να ξεπεράσεις, δηλαδή, και ποιος θα αποδεχθεί στην Ελλάδα
να πάμε στη Χάη να συζητήσουμε αν τα ελληνικά νησιά είναι ακαθορίστου κυριότητος και είναι πράγματι ελληνικά η Καλόλιμνος, το Φαρμακονής κλπ. Που ζητάνε οι Τούρκοι, η αποστρατικοποίηση, ή να συζητήσουμε για δικαιώματα της τουρκικής μειονότητας, όπως τα λέει η Τουρκία, στη Θράκη. Μα το είπε και ο Πρωθυπουργός. Ότι κανείς δεν θα μπορούσε. Καμία κυβέρνηση, το είπε και ο Πρωθυπουργός, καμία κυβέρνηση δεν μπορούσε να διαπραγματευτεί αυτά τα πράγματα. Και νομίζω ότι είναι θετικό ότι όλο το πολιτικό σύστημα έχει αντιληφθεί αυτόν τον κίνδυνο που υπάρχει από την απέναντι πλευρά και προχωράμε σε αυτό το εξοπλιστικό πρόγραμμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και η Ελλάδα κερδίζει χρόνο. Αυτό πρέπει να το, νομίζω ότι πρέπει να το πιστώσουμε στα θετικά. Και σε μια έρημη... όσο περνάει ο καιρός και σε μια έρημη περίοδο. Το πρόγραμμα προχωράει, είναι θετικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δυο σας. Ευχόμαστε καλή ανάσταση από καρδιάς. Εμείς καλή ανάσταση. Να πάμε να δούμε τους μπότιδες εκεί στο Πεντοφάναρο. Αχ, θα πάτε. Σταθοπούλα. Θα πάτε. Ή έτσι το λέτε τώρα. Καλά θα ήταν. Μας ταξιδεύει. Μετά να πίναμε ένα καφέ εκεί. Να πίναμε ένα καφέ στη Ρήγα Φεραίου στην Πάτρα. Α, τώρα το πάτε καλά. Τώρα το πάτε καλά. Λοιπόν, μετά μία μαγειρίτσα στα Καλάβρητα. Τώρα το πάτε πιο καλά. Πάτε στα δικά σα. Πάτε στα δικά σα. Με τον κύριο Τζούμι. Σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Καλημέρα. Μας γύρισε γεωγραφικά παντού. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.